Ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων τυκλοφορείται το πρώτο βιβλίο του Καλαματιανού σεφ Χρήστου Ζέρβα. Σχετικά με το βιβλίο, όπως πλέον είναι γνωστό, λόγω της δουλειάς μου, είχα την τύχη να βρεθώ σε πάρα πολλά μέρη της χώρας, αλλά και του εξωτερικού. Κάθε σημείο που επισκεπτόμουν, έβλεπα μια ευκαιρία να εμπλουτίσω τις μαγειρικές μου ικανότητες και όχι μόνο. Να μπορέσω να ανοίξω ορίζοντες, να μαθαίνω μυστικά και έτσι γεννήθηκε η ιδέα και ο τίτλος του βιβλίου «Ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων». Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, οι κατηγορίες έχουν χωριστεί σε συνταγές με τη σειρά τις οποίες θα σας σερβίρανε σε ένα ακριβό εστιατόριο. Να πηγαίνατε. Με φτηνό μπάτζετ όμως. Με φτηνό μπάτζετ. Λοιπόν, ξεκινώντας από μια σούπα, που η σούπα έχει την ιδιότητα να μπορέσει να καθαρίζει τους γευστικούς μας κάλικες, να δεχόμαστε τις γεύσεις πιο έντονες και να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα αρώματα. Προσπαθήσαμε οι συνταγές που επιλέξαμε όσον αφορά να είναι πιο εύκολες και πιο προσιτές απέναντι σε μια νοικοκυρά, μια αρχάρια νοικοκυρά που θα έπαιρνε αυτό το βιβλίο και θα ξεκίναγε να φτιάξει κάτι, να μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο εύκολο γίνεται και όσο πιο προσιτό. Μοναδικός στόχος ήταν να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τη γεύση και το αποτέλεσμα της συνταγής αυτής, κάνοντας μια αρχάρια νοικοκυρά έναν μικρό σεφ, αν το θέλετε και έτσι. Κλείνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βιβλίο στην πιο πολύτιμη συνταγή μου, που είναι οι κόρες μου, τα παιδιά μου. Μέρος της τοπικής μας εκκλησίας να ευλογήσω όλη την πορεία του Χρήστου, του Χρήστου ο οποίος είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος, του Χρήστου του οποίου τα φιλάνθρωπα αισθήματα είναι τέτοια ώστε δεν αρκούνται μόνο στο να χορταίνουν το μάτι διαβάζοντας ένα βιβλίο ή να χορτάσουν την κοιλιά αυτών οι οποίοι θέλουν να φάνε. Στην διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό βιβλιοπωλείο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, ο Χρήστος Ζέρβας παρουσίασε τον μαγικό κόσμο των γεύσεων με πολλά happenings να ακολουθούν την όλη εκδήλωση. Μέχρι αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και αυτό το χρωστάω στον κόσμο. Στον κόσμο που πίστεψε και αγάπησε αυτό το βιβλίο και το αγκάλιασε. Το έγραψα όχι γιατί έτσι μου ήρθε να γράψω ένα βιβλίο, γιατί θεώρησα ότι ένα δικό μου κομμάτι μπορώ να το μοιραστώ με τον κόσμο. Θα ρωτάξω το βιβλίο του Χρήστου. Το Χρήστο δεν το γνώριζα προσωπικά, όμως όταν ήρθε στο βιβλιοπωλείο μου και μου είπε και μου επιστρέφτηκε κάποια πράγματα πώς έγραψε αυτό το βιβλίο, με μεγάλη μου χαρά το υποδέχτηκα και τοποθέτησα εκεί που έπρεπε αυτό το βιβλίο. Καλοτάξτε το να είναι, Χρήστο, και πάλι.